Είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και μαζί μου θα βρίσκεται για το σχολιασμό ο Γιώργος Θανάηλάκης. Ναι Χρήστο, ο αγώνας σήμερα αναμένεται να προσφέρει εντυπωσιακό θέαμα. Εδώ είμαστε. Για να δούμε. Αυτός ο παίκτης μπορεί πραγματικά να σπείρει τον πανικό στα αντίπαλα καρέ. Σε εκείνο το σημείο με την μπάλα στα πόδια είναι σαν να παγώνει ο χρόνος υπέρ του. Οι αντίπαλοι απλά τον παρακολουθούν, ανήμποροι να αντιδράσουν. Πάει μόνος του. Είναι επικίνδυνος εκεί. Πήγε από 15 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Προς το παρόν δεν έχει σημειωθεί ακόμα γκολ στον αγώνα. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Ζητεί κάθε την παλιά. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Ευκαιρία για γκολ. Προσπαθεί και πάλι. Και όμως είναι γκολ. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα ο goalkeeper και η ομάδα του το πλήρωσε ακριβά αυτό. Φαντάζομαι πως θα θέλει να διαγράψει αυτή τη φάση από τη μνήμη του πορτιέρο, γιατί από δικό του λάθος στρώθηκε η μπάλα στον αντίπαλο. Το 1-0 είναι πλέον γεγονός. Για να δούμε και τη συνέχεια. Μπράβο για την ετοιμότητά του. Από τις 100 αποστολές που αναλαμβάνει, τις 99 τις φέρνει πέρας. Πράγμα που έκανε και εδώ. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Σφυρίζει ο ρέφερι. Είναι φάουλ. Κινείται προς τα εμπρός. Ναι, πέρασε η παλιά. Ναι, είναι γκολ. Πλέον αρχίζουν να τους χάνουν οι αντίπαλοι. Θέλει προσοχή εδώ. Μάλιστα, θα ήθελες να δηλώσεις κάτι για αυτό το γκολ. Αυτό το παίκτη νομίζω πως η αμυντική
δεν είχαν την πολυτέλεια να τον χάσουν από τα μάτια τους. Και όντως, δείτε τι τους έκανε. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα λάθη που πληρώνονται ακριβά. Μάλιστα. Έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Το 1-0 ήταν αρκετά έθραυστο. Τώρα σίγουρα νιώθουν πιο ασφαλείς. Και η πίστη. Μπήκε με άσχημο τρόπο. Σωστά δίνεται φάουλ. Να και η πρώτη παρατήρηση παίκτη στον αγώνα με κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω αν εδώ φταίει η αδρεναλίνη, αλλά κάποιοι παίκτες πραγματικά πέφτουν τόσο άτσαλα πάνω στον αντίπαλο και δεν σκέφτονται τις συνέπειες. Αυτό εδώ ήταν ένα κλασικό παράδειγμα. Στέλνει μακριά την μπάλα. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Κάνει το γέμισμα. Πάει στο δοκάρι και πάει. Τα τρία γκολ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Φοβερή η αντίδρασή του. Μεγάλη ανομπουμπούλα και στα μετώπισταν, αλλά χρειάστηκε και μαστοριά για να πει το γκολ. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Μεγάλη προσπάθεια. Βγαίνουν μπροστά. Ο διαιτητής φυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Πολλά τα τέρματα στον αγώνα. Η διαφορά είναι ήδη στα 3 γκολ. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό. Μπήκε πολύ δυνατά προς τον αντίπαλο και κατάφερε να κερδίσει την κατοχή της μπάλας. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Ριτσοκίνδυνη προσπάθεια, αφού του βγήκε όμως, μπράβο του. Βλέπει δίχτυα από εκεί. Άλλη μία. Πάει για γκολ η φάση. Άλλο ένα γκολ. Το μόνο ενδιαφέρον που έχουμε σε αυτό το μάτς πια είναι πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Αυτό που έκανε ήταν το καλύτερο. Αν και δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί χρειάζεσαι άψογη τεχνική κατάρτιση για να επιτύχεις τέτοιο κοντρολάρισμα της μπάλας. Από εκεί και πέρα βέβαια τα υπόλοιπα ήταν εύκολα. Τώρα πια μάλλον κρίθηκε το μάτς. Κινείται προς την επίθεση. Ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Μια αλλαγή είναι στα σκαριά, όπως μπορώ να διακρίνω, εκεί, κοντά στην πλάγια γραμμή. Η ομάδα μπορεί ακόμα να κάνει μία αλλαγή. Είναι φάουλ και ο διαιτητής το καταλογίζει. Και είναι κίτρινη κάρτα. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση φαίνεται αυτή. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ.
Συνεχίζει μόνος. Περνάει την μπάλα στην περιοχή. Θα διώξει με επιτυχία την μπάλα. Και το ρολόι μετράει αντίστροφα. Αυτός ο παίκτης είναι μεγάλη ψυχή. Δεν διστάζει να τα βάλει με όποιον βρει μπροστά του. Να και το στήριγμα της λήξης. Μια πλήρης νίκη από κάθε άποψη. Και κυρίως χάρη στους επιθετικούς που δημιούργησαν χάος τη μεγάλη περιοχή των αντιπάλων. Ποτέ δεν είναι βαρετό ένα παιχνίδι, παρά το σκορ, όταν οι παίκτες τα δίνουν όλα. Αυτό είδαμε σήμερα. Ένα καταπληκτικό, πραγματικά απολαυστικό παιχνίδι. Ο απόψινός αγώνας έφτασε στο τέλος.